Και κρατήστε τα, όπως και το Instagram μας, γιατί μπορεί να τα χρειαστείτε για να μας στείλετε ερωτήματα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ακριβώς. Που είναι κοντά μας, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Υπουργέ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία να έχουμε 2024. Η μέρα είναι λίγο δύσκολη. Όχι λίγο, πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Και τελευταία έχουμε μέρες. Την κηδεία Γιώργου Λιγκερίδη, ενός ανθρώπου δολοφονήθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι. Έχουμε την κηδεία του Επισμηναγού, ενός ήρωα που πέθανε εν ώρα υπηρεσίας από ένα δυστύχημα προφανώς, αλλά με έναν τραγικό τρόπο ενώπιον της οικογένειάς του. Για αυτή την οικογένεια δεν υπήρχε κάτι χειρότερο που μπορούσαν να δουν από αυτό. Πενθεί η πολεμική αεροπορία, πενθεί η ελληνική αστυνομία, πενθεί η Ελλάδα για αυτά τα παιδιά. Όλοι μας, νομίζω. Και να πούμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, στην πολεμική μας αεροπορία και στην ελληνική μας αστυνομία. Τώρα, επειδή έχετε βάλει και το πρώτο θέμα της συζήτησής μας, νομίζω, να σας πω, τι γίνεται εκεί έξω. Δηλαδή, υπάρχει μια αίσθηση, καταρχήν, ότι έχει χαθεί λίγο η μπάλα με την εγκληματικότητα. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι και η αστυνομία είναι κατά κάποιο τρόπο στοχοποιημένη. Έχουμε τη δολοφονία του αστυνομικού στο Ρέντι. Έχουμε το θάνατο του αστυνομικού στην καταδίωξη των Ασπρόπυρων. Έχουμε τη βόμβα στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ. Έχει αλλάξει κάτι και δεν το ξέρουμε. Κοιτάξτε, η αστυνομία ήταν πάντα στοχοποιημένη. Η βόμβα, παραδείγματος χάρη, είναι προφανώς από ομάδες τρομοκρατικές ή αναρχικές που πάντα κάνουν διαπάντα στην αστυνομία. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος προφανώς με όλες τις ομάδες της νύχτας, της οπαδικής βίας αυτών των συμμοριών. Οι οποίες πρέπει να παταχθούν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχω εμπιστοσύνη στην αστυνομία, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, δεν έχω αμφιβολία. Το κράτος στο τέλος θα επικρατήσει. Δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Αλλά είναι πράγμα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Ακήρυκτος είναι ο πόλεμος. Δηλαδή, όταν θα κηρυχτεί, τι θα γίνεται. Είναι ακήρυκτος. Εγώ αναμένω, και δεν το λέω ως υπουργός, το λέω ούτως βουλευτής, το λέω ως πολίτης. Αναμένω την ολοκλήρωση της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας για να συλληφθούν οι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αστυνομία είχε μια επιτυχία. Να θυμίσουμε όλη την ιστορία της, για να μην κατηγορούμε για την αστυνομία. Η αστυνομία εκείνη τη μέρα έδρασε σε πρώτο χρόνο. Του παγλάρωσαν στο γήπεδο. Θυμίζω ότι ο Ραστένς Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση εναντίον της αστυνομίας. Και για τις μαζικές προσαγωγές. Για το ότι τους κράτησαν μέσα στο γήπεδο για τις μαζικές προσαγωγές. Αυτό έσπευσε να το υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας κακώς η αστυνομία έκανε τις μαζικές προσαγωγές. Λόγω των μαζικών προσαγωγών όμως συνελήφθη ο δολοφόνος, αλλιώς θα την είχε γλιτώσει. Άρα η αστυνομία έδρασε κέρια και αποτελεσματικά και σωστά. Η κυβέρνηση σε πρώτο χρόνο πήρε μέτρα σταματώντας πρωταθλήματα και βάντας ομάδες πρώτων ευθυνών τους. Και τώρα αναμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας για να συλληφθούν όχι πια ο δολοφόνος που έχει συλληφθεί, αλλά αυτοί που είχαν οργανώσει με τα μηνύματα το να συγκεντρωθούν τα παιδιά αυτά, που τους έδωσαν τις φωτοβολίδες, που τους είπαν βγείτε έξω να επιτεθείτε στους μπάτσους. Τι απέσια λέξη αυτή. Πρέπει να απαλλαγούμε αυτές τις ανοησίες της αριστεράς. Λοιπόν, και αυτοί πρέπει να συλληφθούν οπωσδήποτε. Δεν και να τιμωρηθούν παραδοσματικά. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν έχει αργήσει αυτό. Δηλαδή και από τότε ακούγαμε ότι ήταν μπροστά σε κάποια ονόματα, είτε ήταν οι άνθρωποι. Εμένα δεν με νοιάζει, ο χρόνος. Με νοιάζει η υπόθεση να είναι δεμένη. Γιατί μπορεί να πας γρήγορα και μετά από λίγο αυτοί να πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι. Ή μπορεί να πάει σωστά και προσεκτικά και αυτοί τελικά να καταδικαστούν και να μπουν φυλακή. Ναι, αλλά να μην ξεχνάτε αυτή η υπόθεση, γιατί και ο κόσμος αυτό μπορεί να φοβάται σε αυτή την περίπτωση. Η υπόθεση αυτή, επειδή πρέπει να δεθεί με στοιχεία, με DNA, με κεραίες, με μηνύματα, με στίγματα τηλεφώνων, με καταθέσεις, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Πάει να πιάσει τώρα τους ηθικούς αυτούργους. Τον φυσικό αυτούργο το πιάνει, έχει το DNA, τελείωσε. Τον ηθικό αυτούργο είναι πιο πλεγμένο πράγμα. Να σας πω κάτι. Αλλά θα βιαστούν. Υπάρχει περίπτωση. Δέσατε τη λέξη μπάτσος. Με τη λέξη αριστερά. Γιατί, συγγνώμη, η αριστερά στοχοποιεί την αστυνομία στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μηνύσεις επισήμως των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αστυνομικών εναντίον βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που τους έλεγαν μπάτσο. Τα ξέρετε αυτά. Έχει γίνει αυτό που σας λέω. Μην πάμε, μην ξύνω παλιά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί την. Θυμάμαι ακόμα τον κύριο Φίλη που έλεγε μπάτσο στην κάμερα έξω από τη Βουλή τώρα. Η στοχοποίηση της αστυνομίας γίνεται αυτή τη στιγμή από πολιτικά στελέχη. Δεν λέω αυτή τη στιγμή πολιτικά στελέχη, όχι. Η οπαδική βία δεν έχει σχέση με την αριστερά. Δεν είναι αυτό το φαινόμενο τώρα. Όμως ότι γενικά η αστυνομία στοχοποιείται κοινωνικά και πρέπει να το σταματήσουμε, ναι, υπάρχει. Να το σταματήσουμε. Δεν είναι μπάτσι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί είναι οι άνθρωποι, τα δικά μας τα παιδιά που εμείς τους έχουμε προσλάβει για να προστατεύουν.
Και αν κάποιος νομικός ξεπεράσει τα όρια της νόμης κρατικής βίας και δεν λειτουργεί με τον τρόπο που προβλέπει το κράτος, να τιμωρηθεί ασφαλώς. Αλλά με τον δημοκρατικό τρόπο, όχι με την απαξίωση του σώματος. Αυτό σας λέω. Κατανοητό. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης του εγκλήματος που παρατηρούμε όλο το τελευταίο διάστημα, πρέπει να αλλάξετε τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε αυτό? Έχω προσπαγή άποψη εγώ. Γενικά η ελληνική αστυνομία, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτή την ιδέα πάλι της αριστεράς, της δίθεν αστυνομοκρατίας. Η ελληνική αστυνομία σε σχέση με όλες τις αστυνομίες της Ευρώπης είναι η πιο ήπια. Δεν υπάρχει η ποιότερη αστυνομία από τη δική μας. Δηλαδή, αν δεις πώς είναι η αστυνομία στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, εκεί βλέπεις την αστυνομία. Εδώ είμαστε, μην πει κάτι και μην πάθει κάτι κανένας και μην παρεξηγηθούμε. Κακός. Πολύ κακός, προφανώς. Και τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Είναι λάθος νοοτροπία. Αυτή που έχει επικρατήσει τη χώρα μας 5-40 χρόνια. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Είναι απότοκος περιοχής Χούντας. Νομίζουμε ότι θα έρθει η Χούντα με την αστυνομία. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν υπάρχουν αυτά. Η αστυνομία είναι ψέμα πάντως ότι είναι Χούντα. Η αστυνομία δεν είναι Χούντα. Η αστυνομία είναι όργανο της δημοκρατικής πολιτείας. Τελεία. Όπως όλα τα κράτη. Ωραία. Δηλαδή, εσείς με ποια αστυνομία θα ήσασταν ευτυχείς? Εγώ θέλω μια αστυνομία η οποία πρώτα απ' όλα θα σέβεται τον εαυτό του τον πολίτη. Που σημαίνει θα εφαρμόζει την νόμη. Αυτό θέλω εγώ. Δηλαδή, και αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή τι, πιο αποτελεσματική στην καταστολή, πιο δραστική. Η προκειμένη περίπτωση του φόνου του Λιγκερίδη ήταν αποτελεσματική. Σας είπα, συνέλαβαν αμέσως τον δολοφόνο σε 24 ώρες. Κοιτάξτε, δυστυχήματα, ατυχήματα, φόνοι θα γίνονται. Δυστυχώς, μακάρι να μην γίνονται ποτέ, αλλά έτσι είναι η ανθρώπινη κοινωνία. Η αστυνομία δεν αντέδρασε με λάθος τρόπο εκεί. Αντέδρασε με σωστό τρόπο. Το είπαμε όλοι αυτό. Αλλά να μην μείνουμε μόνο στο θέμα του 18. Θέλετε μια αστυνομία η οποία θα σηκώνει πιο εύκολα τον γκλοπ, θα τραβάει πιο γρήγορα, πιο εύκολα το όπλο? Θέλω μια αστυνομία που δεν θα φοβάται τι θα πει ο άλλος αν τυχόν κάνει τη δουλειά της. Θέλω μια αστυνομία που θα τη στηρίζει η κοινωνία καθ' ολοκληρία στο να κάνει δουλειά της. Άρα δεν θα πρέπει να αναγνωρίσετε το επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνη εργασία? Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική. Πάτε στο οικονομικό τώρα. Αυτό είναι άλλη. Δεν είναι, γιατί είναι ουσιαστικό, είναι, αλλά τέλος πάντων. Εγώ οικονομικό θα το ρωτήσετε. Ό,τι και να πούνε να δώσουν αστυνομία, ναι, θα ψηφίζω με υπέρ της αστυνομίας. Ωραία. Πάμε. Πάμε λιγάκι τώρα. Ναι, να δούμε. Δανεικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το είδατε αυτό? Από ό,τι είδατε τον κύριο Βασιλιάδη πριν από λίγο, γιατί τον παρακολουθούσατε κι εσείς, είδαμε. Έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και προσεκτικός. Ο κύριος Κασελάκης έκανε μια διαρροή ότι δάνεισε, από ό,τι κατάλαβα, ένα μεγάλο ποσό, ύψους 200.000 ευρώ, αν κατάλαβα καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μικρότερο, λέει ο κύριος Βασιλιάδης. Η διαρροή έλεγε και για εξαψήφιο. Σωστά. Ο κύριος Βασιλιάδης είπε 20.000. Το 20.000 δεν είναι εξαψήφιο. Δεν είπε νούμερο, είπε πολύ μικρότερο. Πάντως εξαψήφιο είχαν πει και γράφει 200. Εγώ δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω πώς έχει δώσει ο άνθρωπος. Πάντως η διαρροή έγινε από τον ίδιο, από το γραφείο του έγινε. Δεν έγινε από. Δεν το βγάλει από το μυαλό του. Έτσι. Ήθελε να δει προφανώς πόσο large είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης πιστεύω δεν έχει καθόλου, και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα, καταλάβει τους νόμους του κράτους και τι ρόλο έχει. Πρώτα απ' όλα, από πού είναι αυτά τα λεφτά? Από την εταιρεία του? Από τον προσωπικό του λογαριασμό? Από ποια δραστηριότητα? Πάνω στον κ. Καραλάκη ήταν στην ναυτιλία. Για φανταστείτε να έχει χρήματα σε offshore, που είναι πολύ συνηθισμένο στην ναυτιλία, είναι σχεδόν ο κανόνας. Για φαντάστε να έχουν πάρει σε λεφτά από offshore. Δεν είναι απλό δηλαδή. Δεύτερον, ο κ. Καραλάκη έκανε διαρροή ότι πήγε στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους. Το θυμάστε, πριν από 10 μέρες. Προφανώς γιατί δεν ήθελα να πει πάω για διακοπές με τον κ. Τάιλερ, πάω για επαγγελματικούς λόγους. Πολύ ωραία. Ποιοι είναι επαγγελματικοί λόγοι? Και ο κ. Κασελάκης δεν έχει πια κρυφούς επαγγελματικούς λόγους. Και ο κ. Κασελάκης πια δεν μπορεί να έχει κρυφή επαγγελματική δραστηριότητα. Εκ του νόμου δεν μπορεί, όχι ηθικά. Και ο κ. Κασελάκης πρέπει να δηλώσει στη Βουλή: έχω αυτές τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Πήγα στο Παρίσι και είδα αυτούς, εφόσον είναι για επαγγελματικούς λόγους. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι επαγγελματικοί λόγοι του κ. Κασελάκη. Βλέπετε κάτι θολό εσείς πίσω από αυτό? Γιατί το λέτε τώρα αυτό? Διότι παρανομή. Είναι παράνομο. Σε πού είναι δεν η παρανομία? Είναι υποχρεωμένο να δηλώνει αυτά. Όταν θα έρθει, η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα του πόθεν έσχες, θα μάθει. Ο αρχηγός αντιπολίτευσης δεν έχει κρυφή επαγγελματική δραστηριότητα. Τελεία. Δεν έχει. Άρα, μα όταν θα έρθει η ώρα του πόθεν έσχες, δεν θα τη μάθουμε. Μα είναι υποχρεωμένο να μας το πει από τώρα. Δεν έχει κρυφή επαγγελματική δραστηριότητα. Δηλαδή, αν έρθει του χρόνου θα μας πει. Ηθικά πρέπει να μας πει. Του χρόνου θα μας πει. Λέτε ηθικά ότι πρέπει να μας πει και τι δουλειά κάνει. Αυτό λέτε. Ο κύριος Κασελάκης, εφόσον επέλεξε να μπει στην ενεργό πολιτική, δεσμεύεται από τους νόμους και τους κανόνες ενεργής πολιτικής. Της ενεργούς πολιτικής. Τελεία και παυλά. Μέχρι στιγμή φέρεται σαν ιδιώτης. Ακόμα και το ερώτημα που έκανε πριν ο κ. Παπαγιάννης, ότι έδωσε χρήματα με επιτόκιο. Εγώ δεν ξέρω αν έδωσε με επιτόκιο, πραγματικά δεν το ξέρω.
Ο κ. Παγιάννης είπε ότι η διαρροή ήταν για, επιτόκιο. Για δάνειο. Βέβαια, ο κ. Βασιλιάδης... Αλλά και τα χρήματα, με τι μορφή δόθηκαν, με δάνειο. Πόσταση από αυτό. Με δωρεά. Η διαρροή είναι με δάνειο. Με δάνειο. Πώς είναι το δάνειο αυτό, το δάνειο έχει φόρο. Έχει πληρωθεί. Τι είδους δάνειο, τι σύμβαση έχουν κάνει μεταξύ τους. Γιατί, να σου πω γιατί αυτό έχει σημασία. Γιατί αν ο Κασελάκης βάζει 200.000 το μήνα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πλούσιος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει τώρα 2 εκατομμύρια τρίτο χρόνο γιατί έπεσε εκλογική του επιχορήγηση. Θα κάνω εδώ μετά ένα σχόλιο, μην το ξεχάσω. Σε 3 χρόνια αν του δίνει από 200.000 και σε ένα χρόνο θα έχει αγοράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και να αλλάζουν πρόεδρο θα κάνω κομμάτι του Κασελάκης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση εξαγορά, πιστεύετε. Μα δίνει ο άλλο 200.000 το μήνα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λεφτά. Για να βοηθήσει. Και θα δίνει ω δάνειο. Όχι, αν δεν βοηθήσει θα δίνει ω δωρεά. Δεν θα δίνει ω δάνειο. Ω δάνειο θα πει, φέρτε μου το πίσω. Άρα θα έρθει ο επόμενο πρόεδρο και πει, μου σα κοιτάξτε 10 εκατομμύρια και έφερτε από εδώ. Πότε βρει. Δεν επιτρέπεται δωρεά πάνω από 20.000 πάντω. Προφανώ δεν επιτρέπεται. Αλλά εδώ είναι άλλο θέμα. Αν τα κάνει δωρεά, πώ έβαλε 200.000. Σα μπερδεύει όλο. Δεν θέλω να πω ότι όλη η διαρροή αυτή δείχνει το χάο που κρύβει στο μυαλό του. Δεν έχουν καταλάβει ούτε τι είναι κόμμα, ούτε πώ λειτουργούν τα οικονομικά του, ούτε τι νόμοι ισχύουν, ούτε σε ποιου ελέγχου υπάγονται. Τίποτα. Τα έχουν κάνει κλουβάχτα. Τώρα, θα μου δέψετε ένα σχόλιο για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έχει πάθει αυτή τη στιγμή. Πήγε από το 31 στο 17. Τι θα πει αυτό οικονομικά. Θα πει ότι η εκλογική του επιχορήγηση ετήσια είναι πια η μισή. Έχει μισό ποσοστό και μισή επιχορήγηση. Για ποιο λόγο. Διότι η επιχορήγηση πηγαίνει με τις ψήφους. Τι αποδεικνύεται τώρα που πήγε η επιχορήγησή του στο μισό. Ότι αρχίζει να έχει οικονομικές τρύπες. Σωστά. Γι' αυτό ο κ. Κασελάκης αναγκάζεται. Όταν λέγαμε ίσως Νέα Δημοκρατία ότι τα χρέη προήλθαν από το γεγονότος. Θυμάστε και τα χρέη των κομμάτων. Ότι παίρναμε 44 εκατομμύρια επιχορήγηση μέχρι το 2009 και λόγω μνημονίων και αλλαγή των νόμων και μείωση των ψήφων τα 44 γίναν 4. Και άρα διαρρέθηκε τρύπα 40 εκατομμύρια το χρόνο και δημιουργήθηκε το χρέος. Τι μας λέγανε, πού φάγανε τα λεφτά. Αυτά μας λέγανε. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που πέφτει η επιχορήγηση, τι παθαίνει, μπαίνει μέσα. Λέει κάνει χρέη. Ναι, αλλά εσείς... Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος πώς πάνω στον λαϊκισμό. Έχει οικοδομηθεί όλη αυτή η προπαγάνδα κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ναι. Τα κόμματα, για να τελειώσουμε, ναι, έχουν έξοδα. Και φυσικά χρειάζονται χρήματα. Βεβαίως. Αυτό έχει δίκιο ο κ. Κασελάκης. Αντί να συζητήσουμε σοβαρά πώς θα φροντίσουμε τα κόμματά μας να έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να λειτουργούν, το πώς οι βουλευτές μας θα έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να κάνουν τα καθήκοντά τους, το πώς οι υπουργοί θα έχουν τα χρήματα που χρειάζονται να κάνουν τα καθήκοντά τους για να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία, χάσαμε μια δεκαετία να συζητάμε για χαζομάρες. Ναι, εντάξει, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς όμως είχατε και μια προνομιακή πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Δεν ήταν προνομιακή η πρόσβαση. Γιατί δεν όταν είχα. Η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ πρώτου μνημονίου, σας λέω, το πρώτο από τα κόμματα θα είχαν 40-45 το καθένα και είχαν μεγάλη επιχορήγηση, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει μειωθεί η αριθμή των ψήφων, μειώθηκαν τη δεκαετία. Στο πρώτο μνημόνιο μειώθηκε κατά τα 8-10 η κρατική επιχορήγηση σε ποσό. Καλώς κακώς μειώθηκε, κατά 8 δέκατα. Όταν η Νέα Δημοκρατία παίρνει 44 εκατομμύρια επιχορήγηση το χρόνο, το να παίρνει ένα δάνειο 30 εκατομμύρια ήταν απολύτως καλυμμένο. Και μάλιστα 44 εκατομμύρια το κράτος, δηλαδή εγγυημένα χρήματα. Και όταν τα 44 έγιναν 4, το χρόνο θα σας ψηφίσω. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να ρωτήσω, και ποιος σας εγγυάται ότι το χρόνο θα σας ξαναψηφίσουμε. Άρα λοιπόν, τι εγγυάται η τράπεζα σας. Δεν εγγυάται καθένα, κανένα θα ξαναψηφίσουν. Αλλά ένα κόμμα που είχε εκλεγεί, παραδείγματος χάρη, το 7 ναι. Και η τετραετή θητεία είχε για 4 χρόνια 44 εκατομμύρια το χρόνο εγγυημένα. Άρα κάλυπτε το δάνειο. Ακόμα και δεν μας αναψηφίσανε το 12. Καταλάβατε. Τι έπρεπε να κάνει, κύριε Υπουργέ, πώς θα μπορούσε δηλαδή να καλύψει ο και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει το ίδιο πρόβλημα σε μικρότερη προς έκταση που αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ πριν από 10 χρόνια. Και έπρεπε, τώρα, έπρεπε, αυτό έπρεπε, αντιμετωπίζουμε να κάνει, σήμερα. Έπρεπε να μείνει. Όλη αυτή η κουβέντα του πόσο νοικοκυρεμένα οικονομικά είχαν και είναι το μόνο κόμμα που δεν χρωστούν αυτά, λέγεται ο Τσίπρας. Αυτά είναι τα παραμύθια. Ο λόγος που είχαν νοικοκυρεμένα οικονομικά και δεν χρωστάγανε ήταν δύο λόγοι. Ο πρώτος όταν είχαν πάρει το μεγάλο δάνειο στις αρχές 2000 ήταν το μόνο κόμμα στο οποίο τους έγινε κούρεμα και τους χαρίσανε τα 2/3 του δανείου για να το κόμμα 30% και όλοι το αγαπούσαν και λέγαμε το πιέσουμε και πήγαν τα κόμματα στη Βουλή και τους χαρίσαν το δάνειο. Πολύ ωραία. Το μόνο κόμμα που είχε κούρεμα σημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κανένας άλλος. Πολύ ωραία. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 3 στο 35. Πηγαίνοντας από το 3 στο 35, η επιχορήγησή του αυξήθηκε. Ωραία. Άρα είχε περισσότερα χρήματα. Τώρα που πήγε το 31 στο 17, η εκλογική του επιχορήγηση μειώθηκε. Τώρα έχει τρύπα. Τώρα πάψαν να έχουν οργανωμένα κάτι... οικονομικά. Τώρα πρέπει να βάλω ο Κασελάκης. Εντάξει. Κατάλαβα τη διαφορά. Ωραία, να ρωτήσω κάτι εγώ. Αυτά είναι απλά πρέπει... για όποιον μπορεί να συνοηθεί καλόπιστα οικονομικά. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα για τη δημοκρατία. Είναι τελείως... Δεν εννοώ την εφημερίδα που σας είπε το σελίδο πάλι σήμερα. Έχω παγή άποψη αυτό και με βρίζουν πάλι από αυτό κάτι είπα. Τα κράτη που επιλέγουν να έχουν δημοκρατικό καθεστώς, όπως εμείς και ευτυχώς, πρέπει να φροντίζουν να γνωρίζουν και οι πολίτες τους και τα ίδια ότι η δημοκρατία είναι ένα πολύτιμο κοστοβόρο.
δεν είναι τζάμπα. Και τα κράτη είναι καλό τα ίδια να φροντίζουν πώς θα καλύπτονται τα έξοδα αυτά, για να μην φτάνουν να πρέπει να κάνει δάνειο και να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα δεν μου αρέσει να πρέπει να κάνει δάνειο και να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καλό για το πολιτικό μας σύστημα. Γιατί η δημοκρατία μας πρέπει να ξέρει πώς λειτουργούν τα κόμματα και η πολιτική. Πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση στα κόμματα και η μισθή των υπουργών. Γιατί βλέπω σήμερα σας ασκούν κριτική ότι είπατε ότι τα χρήματα τα οποία παίρνετε σαν υπουργός είναι λιγότερα από όσα παίρνετε σαν βουλευτής. Μα δεν το είπα, είναι. Τι εννοείται, ένα πρόεδρο, αν εγώ πω ότι η γη είναι στρογγυλή, θα γίνει ζήτημα. Ναι, για πείτε μας όμως την άποψη. Α, η γη είναι στρογγυλή. Ναι, τα χρήματα που παίρνει ένας υπουργός που είναι βουλευτής είναι περίπου 500 με 600 ευρώ λιγότερα από ότι παίρνει ένας βουλευτής. Για ποιο λόγο? Διότι ο υπουργός παίρνει μηδέν μισθό, σύμφωνα με νόμο ψήφισε ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, στην κυβέρνηση 12-14, μηδέν μισθό. Τότε και ήταν η εποχή, ήταν η εποχή που ήταν όλοι στους δρόμους, η αριστερά με τους δρόμους. Σύμφωνοι. Πρέπει να πάμε σε αναπροσαρμογές, κύριε Υπουργέ. Μία-μία δουλειές. Βρίζανε όλους τους πολιτικούς και έκανε σκόπιμο τότε η κυβέρνηση να πει ότι να δείχνω πώς η κυβέρνηση συμμετέχει στο άχθος, κάνοντας τον μισθό του υπουργού μηδέν. Τώρα η κυβέρνηση μας πέρασε μια διάταξη σωστή που για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς τους εξομοίωσε με τα χρήματα που παίρνει περίπου, δεν τους χρήματα, αλλά περίπου. Ένας κοινοβουλευτικός υπουργός. Σωστή διάταξη. Σωστή διάταξη. Γιατί σωστή διάταξη? Παρά το λέξιμο και τις φασαρίες, γιατί αν θες να φέρεις τον ιδιωτικό τομέα ανθρώπους προκοπής, με κάποιο τρόπο να τους αμείψεις. Ωραία, ωραία, okay. Δεν μας είπατε όμως. Χρειάζεται αναπροσαρμογή πια στη χρηματοδότηση των κομμάτων και στους μισθούς βουλευτών. Εγώ εδώ δεν θέλω τώρα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Εμένα η άποψή μου είναι γνωστή. Ωραία. Όλη αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος λαϊκισμού και έχει βλάψει τη δημοκρατία. Πάμε λιγάκι για τα θέματά σας, γιατί έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνει με μισθούς και συντάξεις το 2024? Οι συντάξεις αυξάνονται. Εδώ έχουμε 3% αύξηση. Έχουν ήδη πάρει συνταξιούχοι την αύξηση 3%. Γιατί η σύνταξη του Ιανουαρίου έχει πληρωθεί, πληρώθηκε τώρα. Ναι. Δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα. Και πήρανε και το κυριότερο, 50.000 συνταξιούχοι, 30% αύξηση. Είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, του οποίου καταργήσαμε τη βαρακράτηση το 30%. Άρα είδανε 50.000 με σοβαρή αύξηση στο δημάτά του. Το 30% σε ετήσια βάση είναι για ένα μέσο συνταξιούχου περίπου 2.200 ευρώ επιπλέον εισόδημα. Έτσι, δεν είναι λίγα λεφτά. Είναι μεγάλη αύξηση αυτή. Και γίνεται, ήταν η πρώτη μου προγραμματική δέσμευση. Πραγματικές μου δηλώσει στη Βουλή ως Υπουργός Εργασίας. Χαίρομαι που σε λιγότερο από 6 μήνες έγινε πράξη και χαίρομαι που για πρώτη φορά οι συμπολίτες μου είδαν τα χρήματα στην τσέπη τους. Κατώτατος μισθός. Αντέχει η αγορά αυξήσεις πάνω από 5% όπως λέγεται ότι θα είναι εκεί γύρω στον Εγώ δεν μπορώ να σας πω πόσο θα είναι. Γιατί εγώ. Αν αντέχει, λόγω της θέσεως όπως είναι φτιαγμένος ο νόμος του Γιάννη του Βρούτση, που για να γίνει ο υπολογισμός του νέου κατώτατου μισθού λαμβάνονται κάποιες παράμετροι. Παράμετροι είναι η αύξηση του ΑΕΠ. Είναι ο πληθωρισμός. Είναι διάφοροι παράμετροι. Είναι έτσι φτιαγμένη αυτή η φόρμουλα για να αντέχεται. Λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές επιδόσεις της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητά της. Άρα η αύξηση θα αποφασιστεί, Απρίλιο περίπου είναι η ώρα της αυξήσεως, θα είναι αύξηση που θα την αντέχει η οικονομία. Το βλέπετε το 5 μπροστά. Ό,τι και να σας πω εδώ θα είναι ειδήσεις και δεν θέλω. Μάλιστα. Επόμενο θέμα. Ειδήσεις προσπαθούμε να βγάλουμε. Τι θα βγάλουμε. Ο Υπουργός Εργασίας δεν μπορεί να λέει πιστεύω κάτι και να. Το σχετικό κόμμα γιατί έχει θεσμική αρμοδιότητα. Όταν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε πόσο θα είναι η αύξηση, θα υπάρχει αύξηση σίγουρα, θα σας την πούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε λιγάκι για το νομοσχέδιο και για το γάμο και για την κοινοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο από εσάς, την άποψή σας, κύριε Υπουργέ. Συνεχώς γυρίζουμε γύρω-γύρω από την ουρά μας στη δημόσια σφαίρα. Εσείς, όχι εμείς. Πιο πολύ το συζητάτε μεταξύ σας στη δεξιά πολυκατοικία παρά εμείς. Δεν το συζητάω με κανέναν, ούτε θα μου το συζητάει κανένα. Άρα, ναι. Έχουμε όλοι συμφωνήσει το εξής. Έχει δεσμευτεί ο κ. Πρωθυπουργός ότι μέσα στην τετραετία θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Το έχει πει ο ίδιος. Έχει επίσης πει ότι δεν θα έχει κομματική πειθαρχία. Το έχει πει επίσης ο ίδιος. Είναι ένα νομοσχέδιο που όταν έρθει και διαβάζουμε τις λεπτομέρειες, θα μπορούμε να το κρίνουμε. Έχουν ξεκινήσει έρθει... αντιδράσεις, κύριε Υπουργέ. Έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, να ρωτήσω κάτι. Εσείς θα ήσασταν ευτυχέστερος αν δεν μπαίνατε στο δίλημα αυτό κάποια στιγμή? Όχι, δεν θα ήμουν ευτυχέστερος, γιατί θα ήταν. Ξέρετε, πολύ ωραίο ερώτημα. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Όταν μπαίνεις στην πολιτική, παίρνει μια απόφαση να μπεις στην πολιτική, μπαίνεις σκεπτόμενος ότι θα πρέπει να λύνεις προβλήματα ή να τα κρύβεις κάτω από το χαλί? Θα λύσει προβλήματα αυτό το νομοσχέδιο. Ερωτάω. Να λύνει. Να λύνει. Δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Εάν λοιπόν δεχτούμε ότι υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα σε αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας και συμπολιτών μας, προφανώς πρέπει το θέμα να λυθεί. Τελεία. Εσύ άρα ένας πολιτικός που λέει θα προτιμούσα να μην ερχόταν ποτέ, είναι σαν να λέει ότι δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα με ενδιαφέρει και ο τελευταίος συμπολίτης μου. Άρα θα ψηφίσετε υπέρ του γάμου και της εκνομοσίας? Το να σας πω αν θα ψηφίσω υπέρ σε ένα νομοσχέδιο, χωρίς να το έχω δει, να σας πω κάτι για να το καταλάβω πώς δουλεύει ο κοινοβουλευτισμός.
Παίζει ένα νομοσχέδιο. Λες, α, πολύ ωραίο νομοσχέδιο, φανταστικό. Διαβάζει δύο άρθρα και λέει, αμάν, εγώ αυτό δεν το ψηφίσω. Ανάποδα. Ακούσα ένα νομοσχέδιο, λες, αυτό απαράδεκτο. Το διαβάζει, λες, φανταστικό. Άμα δεν δει το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τοποθετηθεί. Ναι. Εμένα αυτή η επί τη αρχή συζήτηση, επί τη αρχή δεχόμαστε ότι οι άνθρωποι που είναι σε μια συγκεκριμένη ερωτική επιλογή ομοφιλίας έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους άλλους. Αυτό το επί τη αρχή το δεχόμαστε. Ή να το συζητήσουμε. Όμως ο μεγαλύτερο. Το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε. Ναι. Θέμα, έχει εσύ να το δεχόμαστε. Άρα επί τη αρχή δεν υπάρχει κάποιο κατά. Δεν γίνεται ένα κατά. Κάποιος... Επί τη αρχή. Κύριε Υπουργέ, το, από επί τη αρχή μέχρι το επί των άρθρων, δηλαδή από το ενεργεία κατά Αριστοτέλη μέχρι το εν δυνάμει, υπάρχει μια απόσταση. Αυτά είναι τα άρθρα του νόμου. Επί τη αρχή όμως, παραπάνω, παιδιά, να συνεννοούμαστε σαν άνθρωποι στην Ελλάδα καλόπιστοι. Μπορεί να πει κάποιος πολιτικός στην Ελλάδα οι άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ετεροφιλόφιλους. Μπορεί να το πει. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα φυσικά. Και καμία διάρκεια στο κομμάτι του παιδιού. Είπαμε. Στις λεπτομέρειες πρέπει να το δούμε. Δεν είναι λεπτομέρεια. Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι το βασικό, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Βασικό θέμα το οποίο έχουν ήδη. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Ωραία. Και αυτό και σας είπα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ότι μπορεί κάποιοι να συμφωνούν στο γάμο. Δεν έχει τα δικαιώματα μόνο των ομοφύλων. Έχει τα δικαιώματα και των παιδιών μέσα. Εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα είναι πιο σύνθετο το ερώτημα. Δεν είναι το πρώτο που σας είπα. Τώρα μιλάμε στο επί της αρχής, σας είπα. Οι ομοφυλόφιλοι συμπολίτες μας έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους άλλους, ναι ή όχι? Βεβαίως και έχω. Πολύ ωραία. Τέλεια. Άρα στο επί και στο κομμάτι λύσαμε. Του παιδιού όμως υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτά που με διαχωρίζονται. Πάμε τώρα στα επί των άρθρων. Όταν έρθει το νομοσχέδιο θα με φωνάξει. Αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Η χώρα έχει προχωρήσει. Διακρίσεις βάσει των ερωτικών επιλογών των ανθρώπων δεν έχουμε πια στην Ελλάδα και ευτυχώς. Τέλεια. Αφού το συμφωνούμε, αυτό είναι μια χαρά. Ωστόσο, θα φουσκώνει ο Βελόπουλος από δίπλα. Θα φουσκώνει η Νίκη. Θα φουσκώνει ο... θα φουσκώνει οι Σπαρτιάτες. Το λέω. Πάλι μου λέτε κάτι άλλο. Γιατί πολλοί συνάδελφοί σας το βάζουν στη συζήτηση. Πάλι μου λέτε κάτι άλλο. Μου λέτε αν ζητήματα αρχών θα πρέπει να τα διαπραγματευτούμε σε ζήτημα πολιτικού κόστους. Αυτό μου λέτε τώρα. Ναι. Η δική μου άποψη. Παγίως, γι' αυτό και ψήφισα όλα τα μνημόνια. Είναι ότι στα ζητήματα αρχών δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Εμείς κάνουμε το σωστό. Και ο κόμμας στο τέλος κρίνει. Όπως θυμάστε πώς μας βρίζανε εμάς που ψηφίσαμε το μνημόνιο. Το θυμάστε? Θυμάστε ήμουνα μας, μικρός, αλλά θυμάμαι, κύριε. Θυμάστε εμάς που ψηφίσαμε το PSI. Εγώ διαγράφω το Λαϊκό Ορθόδοξο Μονοτέλεσμα του PSI. Θυμάστε και παρατήθηκα από υπουργό βουλευτή. Θυμάστε που λέγανε εκείνο το βράδυ που καίγαν την Αθήνα, θα σπάμε στο ειδικό δικαστήριο. Θυμάστε κάτι κρεμάλες από τη Βουλή? Θυμάστε το Αττικόν που κεγότανε? Δεν θυμάστε αυτά καθόλου? Μια χαρά τα θυμάμαι. Πού είναι αυτή σήμερα? Πού είναι? Για πείτε μου. Για δείξτε μου ένα στην Ελλάδα βγαίνει και λέγανε ψήφισε το PSI. Ένα, να βγω όλου αυτού. Είναι αυτοί που κλαίνουν τα λεφτά του πάντω. Όχι. Καθόλου δεν τα κλαίνε. Όποιο κράτησε το ομόλογο αγγλικού δικαίου για να ξέρετε, έχει βγάλει και λεφτά. Και όποιο έχει βάλει εγγύηση για να πάρει κανένα δανειάκι, τι γίνεται? Η χρεοκοπία χωρί πόνο δεν υπάρχει. Επειδή είπατε λοιπόν για το γάμο των ομόφυλων. Ξεκαθαρίζω. Ακόμη και αν είναι ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία. Όπω τότε μα βρίζανε και του λέγανε, παιδιά, εμεί θα κάνουμε το σωστό και η ιστορία μα δικαίωσε. Γιατί να το ξέρω αυτό. Η ιστορία δικαίωσε τους ανθρώπους που στήριξαν τις μεταρρυθμίσεις. Η ιστορία δικαίωσε τον Σαμαρά που τότε πήρε τη δύσκολη απόφαση. Ο Σαμαράς το 12, το 11. Αν δεν έμπαινε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, δεν έμπαινε. Και έμενε στο αντιμνημόνιο. Θα έπαιρνε 45% στις εκλογές. Σαμβουάρ. Εντάξει. Πλήρωσε κόστος και πήγε η Νέα Δημοκρατία στο 19 στις εκλογές του Μάρτιου του 12. Ναι, το πλήρωσε. Έγινε. Έκανε το σωστό. Το έκανε. Κρατήθηκε η Ελλάδα στο ευρώ εξ αυτού. Κρατήθηκε. Άρα τι μετράει στη ζωή. Μήντατα, σας λέει, Άννα, μετράει στη ζωή. Να κάνεις το σωστό ή να κάνεις το πλέτ του Βελόπουλου και την Ήπειρο. Υπάρχουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας 7 στους 10. Δεν είναι λίγοι. Το 70%. Όχι, και αν όχι το σωστό γάμο, στην τεκνοθεσία. Στην τεκνοθεσία 85%. Υπάρχει περίπτωση αυτά τα δύο να διαχωριστούν. Καταρχάς να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα τι εννοούμε γάμο, γιατί Μακεδόνα έχουμε μια σύγχυση. Πολιτικό γάμο. Τι λέμε, ποια είναι η κουβέντα που κάνουμε? Σήμερα δύο ομοφυλόφιλοι συμπολίτες μας μπορούν να πάνε και να κάνουν ένα σύμφωνο συμβίωση. Δηλαδή, πάνε σε ένα συμβολιογράφο και να υπογράψουν. Ναι. Αυτό δεν μπορούν να κάνουν σήμερα. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λέμε λοιπόν όταν λέμε για πολιτικό γάμο? Αντί να πηγαίνουν να υπογράφουν το συμβόλαιο στο συμβολιογράφο, να πηγαίνουν να υπογράφουν τη δήλωση στο Δημαρχείο. Αυτή είναι η έννοια του γάμου, συζητάμε. Δεν είναι γάμος σε εκκλησία. Αυτό είναι σήμα της εκκλησίας, δεν είναι σήμα της πολιτείας. Σωστά. Αυτό όμως. Τώρα αυτό πραγματικά είναι λόγο για να διχαστούμε? Αυτό δηλαδή, δίνει και κάποια δικαιώματα στο κομμάτι της τεχνοθεσίας. Μία-μία οι δουλειές. Έχει για εσάς που διαφωνείτε τόσο τεράστια σημασία το αν θα πάει κάποιος σε ένα συμβολιογραφείο και θα υπογράψει με τον φίλο του ή με τη φίλη της
θα πάνε να υπογράψουν στο βιβλιογραφείο ή αν θα πάνε να υπογράψουν το χαρτί στο Δημαρχείο. Αυτό είναι το ζήτημα που χτυπάει στην Ελλάδα. Με το σύμφωνο που έχει δώσει, μπορεί να έχει δικαίωμα για την ψηφοφορία. Αυτό λέμε. Ψυχραιμία. Θα έρθει η ώρα του νόμου, θα τον συζητήσουμε, θα δούμε τι γράφει. Εγώ δεν ξέρω τι γράφει. Μάλιστα. Έχω πει για τον εαυτό μου ότι δεν δεσμεύομαι ούτε θα ψηφίσω ναι, ούτε θα ψηφίσω όχι, ναι. Εφόσον υπάρχει ελεύθερη βούληση. Θέλω να δω το νομοσχέδιο, θέλω να δω τι λέει η τεχνοθεσία. Δεν σας λέω ότι με αφήνει καθόλου αδιάφορο αυτό το θέμα. Και όταν δω το νομοσχέδιο, θα τοποθετήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η συζήτηση δημόσια που θα γίνει δεν μπορεί να γίνει με όρους διάκρισης των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων ανθρώπων. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, είναι ευτυχή συγκυρία ότι σας είχαμε εδώ αυτές τις ημέρες, γιατί τέτοιες μέρες ως Υπουργός Ανάπτυξης. Στη Βαρβάκιο σας βλέπαμε, στα σούπερ μάρκετ σας βλέπαμε. Λείπετε, να ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι για μένα ως Υπουργό Ανάπτυξη μέσα ήταν πολύ δραστήριο. Ναι, δεν βλέπουμε όμως. Δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε κινητικότητα. Ο κάθε Υπουργός είχε το στήριο. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε Υπουργός είναι αναγκασμένα. Ούτε ότι αυτό που έκανα εγώ αναγκάστηκα το σωστό. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση στην αγορά. Δηλαδή, όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, σας λένε πάλι. Η αγορά έχει πάει καλά. Από ό,τι μαθαίνω, έχει πάει πολύ καλά η αγορά. Είναι ανεβασμένη, η οικονομία πηγαίνει καλά. Η αγορά είναι ανεβασμένη, στα σύννεφα πετάει. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε. Οι τουριστικοί μας προορισμοί έχουν επιπληρότητα 100%. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Θα τα δούμε εδώ. Έχει 500 κρεβάτια η Αράχοβα και γέμισαν. Ωραία, και τι έγινε? Μα δεν γέμισε μόνο η Αράχοβα, ούτε έχει μόνο 500 κρεβάτια. Αλλά δεν είναι μόνο η Αράχοβα. Θα τα δείτε, έχουμε το επόμενο θέμα. Μέχρι ο Άγιος Αθανάσιος, μέχρι η Βασιλίτσα, όλα έχουν γεμίσει. Άρα, ευημερούμε. Δεν υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα προορισμού και Χριστουγεννιάτου και Πρωτογεννιάτου που να έχει κρεβάτι. Άρα, ευημερούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν δυστυχούμε για να πηγαίνουμε διακοπές. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν είναι εικόνα γενικευμένη. Καλή πρωτοχρονιά. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα με την οικογένεια. Καλή πρωτοχρονιά. Να έχουμε όλη υγεία, να έχουμε ένα πολύ καλό 2024, να συνεχίσει η χώρα να πηγαίνει καλά όπως πηγαίνει. Και να έχουμε πολύ λιγότερα δυσάρεστα γεγονότα σαν καθένα των τελευταίων ημερών. Θέλω να πω ένα τελευταίο. Προσωπικά, ως πατέρα, με έχει συγκλονίσει. Λέει, έχω αρρωστήσει με αυτήν την ιστορία στην Νέα Σμύρνη με τα δύο αδέλφια. Αυτή η υπόθεση, παιδιά, με έχει τσακίσει. Δεν μπορεί, δηλαδή, να ψυχολογικά. Αφήστε. Σκέφτομαι, λέει, τη σκηνή, το παιδί αυτό να κλείνει την πόρτα, ο άλλος να το βαράει. Μετά καταλαβαίνει τι έχει κάνει, να πέτει πάνω να τον σώσει. Ήταν φοβερό, η μάνα να βλέπει. Δηλαδή, τραγωδία επίπεδου αρχαία ελληνική τραγωδία. Φοβερό. Τι να πει κανείς, μακάρι 2024 να έρθουν καλύτερα πράγματα, καλύτερες μέρες για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο επίσης, τελευταίο δεσμεύμα. Σας άρεσε πολύ να είστε εδώ. Ο τελευταίος δεσμεύμα. Δεν θέλει να φύγει την πρωινή ζώνη. Ναι. Θέλω να σκεφτούμε όλοι αυτό το φοβερό δυστύχημα που είναι εδώ κοντά μας. Τα δύο αυτά παιδιά 18 και 17 χρόνια που σκοτώθηκαν εδώ, στα Βερλίσια. Γιατί δεν φόραγαν ζώνη. Για προσέξτε, δύο παιδιά 18-17 χρονών πέθαναν, δύο σπίτια. Έχουν καταστραφεί. Έσκασε το παιδί, δεν υπάρχει. Τελείωσε, έχει καταστραφεί. Έκλεισα. Για ποιο λόγο δεν φόραγαν ζώνη? Κέτρεχαν. Και δύο παιδιά χωρίς πόδια στο πέραμα. Σωστά. Γιατί φόραγαν ζώνη, αλλά πήγαιναν με 210. Και αυτό. Κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά. Καλημέρα.